21, χτύπημα 2. Έξε με αδελφό. Ναι, το νούμερο 21. Ποιον αγκώνα? Καλό, Βαγγέλη, καλό σου. Επόμενος, σπρώχνει και μετά ζητάει μπάλα. Κοίταξε, το παρατήρησε το παρακάτω. Πάντως σε αυτή τη φάση δεν έβγαλε τον αγκώνα του να πάρει πλεονέκτημα. Ταυτόχρονα με το πίδημα που παίζει τα χέρια. Εγώ σου λέω είχε την αρχή πριν πάρει μπάλα. Δεν έχει βγάλει από την αρχή. Έλα να σου πω. Γιατί είναι ο τελευταίος παίχτης που πάει να βάλει καλάθι και κόβεις και το transition. Είναι καθαρό αντιαθλητικό. Εντάξει, σα φώναξα λίγο και τα γνωστά παλιά. Παιδί μου, είναι ο παίκτης. Άρα ο κανονισμός λέει ότι ο τελευταίος παίκτης είναι αντιαθλητικό. Αν είναι εδώ, έχεις δίκιο. Όχι, αλλά είναι μαζί. Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Ο παίκτης πάει να περάσει. Δεν μπορεί να αφήσει να μην κάνει προσπαθία να κόψει την μπάλα. Όχι, μπορεί να τον κόψει, αλλά είναι ο τελευταίος παίκτης που πάει να βάλει καλάθι. Αν παίξει καθαρά την μπάλα, δεν παίζει καθαρά την μπάλα, σταματάει το transition και είναι ο τελευταίος παίκτης. Απλά να παίξει για την μπάλα. Είναι ορισμός αυτό. Νούμερο 9, κράτημα, 2 σουτ. Σώμα, 2 σουτ. Γιατί δεν είσαι σταθερός. Δεν είσαι σταθερός και κινείσαι προς τα πάνω. Μα πίνε από κάτω με αυτό. Δεν είσαι σταθερός. 2 σουτ. Πρέπει να την πάρουμε από χαμηλά.